Είπα, σου έχω μία έκπληξη. Μην ανοίξεις τα ματάκια. Περίμενε. Όχι, το γυρνά, δεν τα ανοίγω. Περίμενε, άνοιξε τα. Ουάου! Ρε εσύ, κάτσε πέρα και μη φωνιάζεις. Κάτσε. Ποια είναι τούτη? Η κουμπάρα με τα χίτρινα. Λάθος γυναίκα, μωρέ, φέρατε. Αυτή μας επόμενη. Τη Στέλλα, σας είπα να φέρετε. Τσακιστείτε, πηγαίνετε, φέρετε τη σωστή. Σταμάτα εσύ, σταμάτα! Φωνάζεις, μη φωνάζεις! Σίλβια, ένα δώρο για τη γυναίκα μου. Γυναίκα μου. Το λέω και δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαστε επιτέλους παντρεμένοι. Φέι. Θεία μου, να σου ζήσουν. Τι, αν πήγα στο γλέντι? Όχι, δεν πήγα στο γλέντι, ούτε στο γάμο πήγα. Δηλαδή πήγα, αλλά μετά έφυγα. Δεν είμαι εγώ για γάμους, θεία μου. Εκηδεία είμαι. Γύρισα εδώ στην εταιρεία. Εδώ κοιμήθηκα. Στο γραφείο της Φέης, την περίμενα. Μπας και έρθει, αλλά αυτή πουθενά, άφαντη. Κάποια στιγμή, και το ρεύμα έπεσε. Ούτε αυτό δεν με καταδέχεται. Όχι, δηλαδή κατά τα άλλα. Καλά είμαι εγώ. Μην ανησυχείς. Μια χαρά καλύτερα από ποτέ. Εντάξει. Καλά, θεία μου. Άντε, γεια. Χριστέ μου, δεν είμαι καλά. Βλέπω οράματα, ακούω φωνές και θορύβους. Δεν είμαι καθόλου. Πάμε.
Βλασάκο, σε αγάπησα ειλικρινά. Μην αφήσεις κανένα να σε αλλάξει. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Αντίο. Η μίκα σου. Δεν φτάνει μόνο η αγάπη, δυστυχώς. Ίσως σε κάποια άλλη ζωή να τα καταφέρναμε. Αλλά σε αυτή πρέπει να παραδεχτούμε ότι αποτύχαμε. Μην κατηγορείς τον εαυτό σου. Μόνο να τον προσέχεις. Μίκα! Τι κάνετε, κύριε φίλε? Ορίστε! Με ποιο δικαίωμα πειράζει το γαϊδουράκι? Εσύ έβρασε αυτό το πράγμα κοντά στον Μπιλάρα. Ναι, αλλά δεν τον λένε Μπιλάρα, Ντούσαν τον λένε. Μου τι μας λες, Ντούσαν, κοίτα στη γωνία να δεις αν έρχομαι. Βασίλη Καραπιάλη το λένε, από το γενοφάσιο το ξέρω, Μπιλάρας είναι. Μίλαρε Μπιλάρα. Α, φίλε, φύγε κι άσε μας ήσυχους. Γιατί εγώ δεν θα μου κάνεις, αν κάνεις δάμε, δεν ήρεις, τρόμαξα τώρα. Εδώ άρχισαν όλα Μπιλάρα και εδώ τελειώσαν. Μην αφήσεις κανέναν να σε αλλάξει. Μόνο εσύ έχεις τη δύναμη να γίνεις αυτό που ονειρεύεσαι. Βρες το και κυνήγησέ το. Ρε Μπιλάρα, ήθελα να σε αλλάξει, να σε κάνει Ντούσαν. Εμένα με κάνει κάποιον άλλον. Δεν κατάφερε τίποτα από τα δύο. Μείναμε μόνοι μας. Καλημέρα, ματάκια μου. Πού είναι το μωρό μου? Ρε Χαλούμη, πόσο καιρό έχεις να ξουριστείς? Έτσι να χαθείς. Με κόψει τη χολή. Πού είναι η αφεντική να σου, ρε? Σπίκ. Χαλούμη, πού είσαι, στο μπάνιο? Ρε Σεφτάλο, εδώ είσαι ρε άτιμο γάτι. Κοντζά μου κουμπάρα, να παρατήσεις το γάμο και να φύγεις. Για να μου τη σπάσεις, Μου κάνεις τώρα και μουτράκια, που δεν σε ψάξα. Πω από το κεφάλι μου, πάω να κάνω ένα τουτζάκι, αγάπη μου. Ή μήπως θέλεις να πάμε στην πισίνα, να κάνουμε μια βουτίτσα μαζί, wonderful. Τι θες από τη ζωή μου, Ζούβα? Έτε να χαθείς τρεις κατάρατε. Είδες την αδερφή σου πουθενά? Όχι. Εσύ, είδες τη Φέη? Τι έγινε ρε παιδιά, κανένας δεν είναι στη θέση του. Εσύ τι κάνεις εδώ ρε Χριστιανέ μου? Πνίγω τον πόνο μου. Σοκολατάκι? Δεν πιστεύω να έχουν λήξει. Καλημέρα. Χριστός και Παναγία! Τι κάνεις εδώ, ρε! Ήτανε άβολος ο καναπέ σου και επειδή ξύπνησα ξημερώματα και η Φλωρέτα δεν είχε γυρίσει, να είναι καλά το κορίτσι, έμεινε στο μαγαζί να συμμαζέψει. Πού είναι η Φλωρέτα, ρε? Δεν ήρθε καθόλου. Μέσα ήταν, ρε, με τη μικρή. Μέσα. Αφού ξέρεις τι αδύναμη έτσι έχει. Τώρα θα δω, σκοτώσω, ρε, δεν την πληκτώνησα. Τώρα θα δω, μήνες. Φλωρέτα! Φλωρέτα! Ρε Φλωρέτα! Φλωρέτα δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ! Κάπου εδώ θα είναι, μην κάνεις έτσι ρε, πού μπορεί να έχει πάει? Καταρχάς μπορεί να έπεσε ξερή από το ξύρι που μας πότσες χθες το βράδυ, ρε! Ξύρι το κρασί του Καλατζή, αφού εγώ το δικό σας έβαλα! Ποιο δικό μας ρε, ποιο δικό μας ρε, τέτοιο κρασί έχουμε εμείς! Λέγε ρε, από πού πήγες και το πήρες? Αν είναι, μπορεί να το πήρα από την πλατεία, από το καρβουνάδι, το χήμα! Φτηνό, αλλά καλό. Ένα πράγμα σου λέω μόνο, ρε. Τίποτα δεν σου λέω. Να ανέξω στην αυλή. Έλα ρε Ζούβα, τι θες πρωί-πρωί? Έλα ρε Λεό, να σου πω ρε φίλε. Μήπως ξόμινε η Σίλβη από τα χθες εκεί? Δεν είναι σπίτι. Άμα ήταν ρε φίλε, δεν θα σε έπαιρνα πουρνό-πουρνό. Ξύπνα και εσύ ρε.
Σε μένα το λες. Όχι, αγόρι μου. Για άλλο πήγαινε το οξυμητήρι. Τέλος πάντων, τη γυναίκα μου την είδες. Όχι, ούτε τη δική σου, ούτε τη δική μου. Τι λείπει και η κυρία Φλώρα. Κάτσε ρε μάκη, περίμενε μισό λεπτό να τσεκάρω μία την αυλή και σε παίρνω πίσω, εντάξει. Τι έγινε, βρήκες τη φέη μου. Το τυρί κουμπάρε. Α, κοιμήσου ρε. Τι να γαδείς. Ορίστε, τι σου λέγα εγώ. Τι σου λέγα, πώς φανάρι. Καφέδες, πρωινό, τα κορίτσια ετοιμάσανε πρωινό να φάνε να καρδαμώσουνε. Και πού είναι ρε, τις βλέπεις πουθενά. Ρε Φλωράτα, ρε φίλε, μπορεί να τελείωσε το βούτυρο και να πεταχτήκανε να πάρουνε, πώς κάνεις έτσι. Καλημέρα παιδιά. Καλώς το. Τι κάνουμε. Να εδώ πέρα περιμένουμε τη Φλωρέτα και τη Σίλβια για να σταματήσει την κρίνια του ο Λεωνίδας. Φλωρέτα. Ωραία. Τότε να κάτσετε όλοι μαζί, να φάτε πρωινό με μένα και τη Βανούλα μου. Έχω φτιάξει εδώ πέρα τόσα πράγματα, φτάνουν για όλους. Οπα, 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 οπα. Τι είπες, Φωτή μου, όλα αυτά εδώ πέρα, εσύ τα έφτιαξες. Ναι, ποιος άλλος. Για σαν και την Πάνα. Ναι, παιδί μου, κοιμηθήκαμε μαζί χθες, πρώτη φορά μόνοι μας στο σπίτι. Δηλαδή θες να πεις ότι αυτά εδώ πέρα δεν τα έφτιαξε η Φλωρέτα με τη Σίλβια. Ούτε που τις είδα από χθες. Θα σε σκοτώσω, ρε. Γιατί ρε, παιδιά, τι έγινε, ε? Να, αυτό. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Παιδιά, κι εγώ έχω την αίσθηση ότι με τη Βανούλα χθες περάσαμε πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα. Τι να φταίει. Αυτός φταίει. Εντάξει. Το πήρα το μήνυμα. Όχι άλλο καρβουνάδικο. Εδώ είσαι. Ξέρεις κι άλλα κορό ήταν να ξυπνάνε το πρωί για να μαζέψουν το μαγαζί. Αν περίμενα τον πατέρα μου, σώθηκα. Δηλαδή δεν φύγατε μαζί. Με τον πατέρα μου. Αυτό ήταν να ξενοκοιμήθηκε, του Λεωνίδα. Δεν εννοώ τον πατέρα σου, Μίμη. Αλλά ποιον. Τι κράτας είχε. Τίποτα. Να σου πω, στο γλέντι γιατί δεν ήσουν χθες. Η Μίκα. Να ξεκουραστώ. Κατάλαβα. Έφυγε. Τι είναι αυτά, ρε. Φλωράτα. Έλα, ρε Λεωνίδα, μη μισή με. Τη Φλωράτα είναι το κινητό. Ναι, δικό της. Εσύ που το βρήκες. Εδώ στο μαγαζί, μάλλον θα το ξέχασε. Τι έγινε, ρε. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Δηλαδή, εσύ δεν την έχεις δει καθόλου. Τελικά αυτά το τι είναι, ρε. Τέτοια παπούσια δεν φορούσε, Φλωράτα. Τι. Είναι και ο Βλάης εκεί, βρήκατε κάτι. Ναι, βρήκαμε δύο γυναικεία παπούτσια. Αλλά το ένα το θυμάμαι, είναι Σπλωρέτας. Το άλλο ποιανής είναι. Το άλλο, μόνο μία θα μπορούσε να το φοράει. Η Σίλβια. Να τα φέρετε εδώ και τα δύο. Κάτι συμβαίνει. Θα πάρω τηλέφωνο και τον Ζούβα να έρθει από την αυλή. Οκ, ερχόμαστε αμέσως. Λέγε ρε, τι έγινε. Τι σου είπε. Χάσαμε τους κουμπάρες. Στοπ. Πάμε. Επιτέλους! Σίλβια, τι έγινε? Επιτέλους, λέω! Εδώ κεγόμαστε και η Φλωρέτα κοιμάται του καλού καιρού. Και μετά λένε με ένα τεμπέλα. Πού είμαστε? Κάπου εξαιρετικά μπανάλ. Σε έφεραν εσύ ένα ξημερώματα και έπεσες εκεί ανέστητη. Πάντως είπε ότι θα γυρίσει μόλις συνέλθεις. Ποιος θα γυρίσει? Ένας, άξεστος. Έχει και δυο άντρες εκεί πέρα έξω. Με κάτι κουμπούρια να με το συμπάθειο. Μας απήγαγαν. Βαλέ, εμπολά σκληρό του τον το στρώμα. Είναι όμως εκοιμήθηκες. Μη φοβάσαι βρε αγάπη μου καθόλου. Να σου πω, είναι η πρώτη σου φορά σε απαγωγή. Εσύ τι λες? Α, καλά, εμείς το σοβοκλέικον το έχουμε συνηθίσει. Μη φοβάσαι καθόλου, δεν θα μας κάνουν τίποτε. Δεν φοβάμαι για μένα. Για μένα φοβάσαι? Μάνα μου καλέ, τι καλή. Βρε, σου είπα, μη φοβάσαι βρε για μένα. Δεν με ξέρεις εμέναν καθόλου καλά. Θα τον κάνω εγώ αυτόν εκεί πέρα έξω, ταλαφτιούς. Σίλβια, χίλια συγγνώμη. Εξαιτίας μου μας απήγαγαν. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Σε πήρα στο λαιμό μου. Φλωρετίτσα μου. Πάντως, όποτε θέλεις να μου την πεις, εγώ είμαι εδώ. Μπορείς να μου τα πεις όλα, ε? Να σου πω, αυτοί που μας έφεραν εδώ, μιλούσαν κριτικά? Ναι. Τους ξέρεις? Ξέρω ότι την πατήσαμε. Μας περιμένουν πολύ δύσκολα πράγματα. Αυτό λέω κι εγώ.
Αυτό το εξοχικό εδώ πέρα δεν έχει, ρε παιδί μου, ούτε έναν air condition. Ακού, τα ακούς αυτό το soundtrack που έχουν βάλει με τα κρουστά. Τάγκα, τούγκα, τάγκα, τούγκα. Πιο εξοχικό, ποια κρουστά. Τα κουδούνια από τα πρόβατα, λες. Τα πια. Σιλβία, έχεις καταλάβει ότι είμαστε σε Μαντρί? Πού είμαστε? Ωραία δεν ήταν χθες? Αχ, ανακατεύομαι. Δεν τρώγεσαι. Όχι, παιδί μου, για σένα και τον Ζαχαρία. Απ' τις μπόμπες που πια χθες. Πω, δεν ξεκινάει καλά η μέρα. Ευτυχώς που δεν έχει έρθει ακόμα η ξινή για να θυμηθεί την απόλυσή μου. Φέρε λάδι μακιάτο ντυκάφ με σουσού. Σουσού. Στέβια και σβέλτα. Μάλιστα. Ευτυχώς. Άγια Κατερινά. Πες την Πλατανιά να περάσει στο λογιστήριο, η απόλυση της την περιμένει. Πικρός ο καφές. Βρε καλά ξυπνητούρια. Τι καλά βρε, άγριε. Μας ρωτάς πως κοιμηθήκαμε πάνω σε αυτά τα σκλερά τα κρεβάθια? Εγώ έμαθα ότι η κυρία Στέλλα από εδώ κοιμότανε με τις ώρες. Και μαζί με μία ντουζίνα να ράχνες επίσης. Για ποια Στέλλα λέει? Για τούτη επάε. Όφω Παναγιά μου και Χριστέ μου και Άγιοι Πάντες, μη μου πεις ότι πιάσαμε πάλι το λάθος άνθρωπο, Σύφη! Τι λες ονόματα είπαμε, ρε? Και βέβαια κάνετε λάθος. Δεν με λένε Στέλλα, Φλωρέτα με λένε. Πείτε το βρε παιδιά ότι περί λάθους πρόκειται! Άντε, πάμε εμείς Φλωρετίτσα μου να αφήσουμε τα παιδιά να κάνουν τη δουλειά τους, να έβρουν και τούτη την κυρία Στέλλα που ψάχνουν. Δεν έχετε να πάτε πουθενά! Αύρε Χρυσέ μου, για μια παρεξήγηση τώρα εσύ θα κουλάνεις το χεράκι σου. Σύφης είπαμε. Θες να το παίξεις κουζουλί κυρία Στέλλα, ε? Και μου τσαμπουνάς για Φλωρέτες και τέτοια. Λοιπόν, παραδέξου πια είσαι για τα... Έχω ανάψει, ε! Έχει ανάψει, ε! Επειδή έχει ζέστη εδώ πέρα μέσα, να σας πω βρε παιδιά, γιατί δεν βάζετε μάνα μου έναν air condition μέσα σε τον ντομαντρί, α? Επίσης έπρεπε να μας φέρετε λίγο νερό, εξεραθήκαμε. Τι συνθήκες διαβίωσης είναι αυτές, χάλια? Κρίμα. Εδώ μέσα πίνουμε μόνο τσικουδιά. Α, μισέωνας δηλαδή. Για πίνα κολάδα ούτε λόγος. Ρε, μας δουλεύουνε ρε. Λοιπόν κορίτσια, εάν είναι να το πάτε έτσι, θα μείνετε παέ στον αιώνα των αιώνων. Εις τον αιώνα των αιώνων. Γιατί βρε παιδιά μου, μα τι σας έκαναμε μάνα μου? Ρώτα την κυρία Φλωρέτο Στέλλα από εδώ που ξέρει, να σου εξηγήσει. Κι εγώ που δεν ξέρω τι φταίω. Εσύ ας μη φόραγες κίτρινο φόρεμα. Αλλά σου πάω να πάτε να πιάσετε τον ενδυματολόγο μου που επέλεξε το κίτρινο. Κάπου στην Κηφισσά μένει τώρα, διαφεύγει μου η διεύθυνση. Σ' αφήνω να το σκεφτείς, δεν βιάζομαι. Τι θέλεις από μένα, άνθρωπέ μου? Να μου πεις ποιο είναι το κοπέλι σου και που κρύβεται. Θα ανημένω. Και μη σκεφτείτε να κάνετε καμία κουζουλάδα. Απόξω θα είμαστε. Απόξω θα είμαστε. Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Να σου πω, τι είναι αυτά που λέγανε αυτοί? Για ποιο κοπέλι λέει αυτός? Θα σου πω κάποια άλλη στιγμή. Γιατί, έχεις να πας κάπου? Σιλβία, φοβάμαι πάρα πολύ. Ποιον καλέ? Το συφαλάκι, τη μίξα? Άντε καλέ, αυτός από όσα λέει δεν εννοεί τίποτε. Περίμενε μισό λεπτό να δω. Αμνοερήφια έχει έξω. Έλα, σήκω να πάμε να το σκάσουμε. Έλα καλέ, θα παιχνιδάκι. Πού να είναι τώρα η φιλενάδα μου, γιατί δεν τη βρίσκουμε? Καλά ρε, εσείς χάσατε και τις δύο κουμπάρες, πάτε καλά. Μα πού να πήγαν? Πήγαν ή τις πήρανε με το ζόρι? Κι εγώ αυτό φοβάμαι. Ρε παιδιά, τι ξέρετε και δεν μας λέτε? Μας την έφεραν οι χατζάκηδες. Αυτό ξέρω εγώ να πω. Ποιοι χατζάκηδες, ρε Λεωνίδα, οι μπουκουρέοι μας την έφεραν. Η Πέπη την είχε τόσο καιρό στο μάτι, τη χαλούμα μου. Ποια είναι η Πέπη, ρε? Μια τρελόγκο μαφιόζα. Μη μου λες τέτοια ζουβά. Και η κριτική που λέει ο Λεωνίδας. Άστο. Πολύ μεγάλη ιστορία. Έχει και η Φλωρέτα τους εχθρούς της. Λοιπόν, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ θα πάρω τηλέφωνο στην αστυνομία. Ναι. Ναι, γεια σας. Ήθελα να δηλώσω μία απαγωγή. Δύο απαγωγές. Ναι, ταυτόχρονα. Μας πήραν τις γυναίκες μας. Δεν ξέρουμε, δεν μας έχουν πάρει ακόμα τηλέφωνο γι' αυτό.
Κοιτάξτε, έχουμε βρει ένα παπούτσι, δύο παπούτσια. Όχι, το ένα είναι της μίας και το άλλο είναι της άλλης. Χθες το βράδυ. Εντάξει, περιμένω. Τι σου λένε, κύριε Λεωνίδα? Μου λένε ότι είναι εξαφάνιση. Δεν μπορώ να το δηλώσω ως απαγωγή γιατί ακόμα δεν μας πήραν τηλέφωνο. Κατάλαβες, τώρα περιμένω να τους δώσω τη διεύθυνση, να τους πω που είμαστε και να έρθουν εδώ. Μήπως πήγαν κάπου οι δυο τους και ξεχάστηκαν? Πού να πήγανε, ρε Βλάση, μετά το γάμο ξημερώματα για πατσά? Ρε, μπορεί να τους την έδωσε και να πήγανε για ρουλέτα. Μόνο σαν τα λες. Πόπο, άδη βιλαναδίτσα μου, σαν τη σαχτοπούτα μου την άρπαξε. Σκάσε και εσύ, μαγί. Όπα, για μπάστα λίγο. Πρώτο. Έλα ρε, έμαθες τίποτα? Α, έτσι, ε, μάλιστα. Καλώς, τα εξελίφθη, Μάκης, τέλος. Ποιος ήταν? Έβαλα να ρωτήσουν την Μπούκουρα αν ευθύνεται αυτή για την απαγωγή. Και τι είπε, Πέπη? Είπε ότι για τη Σίλβια όχι απαγωγή δεν θα έκανε, ούτε τηλεφωνική φάρσα. Άμα τα ακούσει αυτό η Σίλβια. Άρα είναι η κλίκα από την Κρήτη. Καλά, δηλαδή έχω να δηλώσω δύο εξαφανίσεις και με έχουν ακόμα στην αναμονή. Και δεν είναι μόνο δύο εξαφανίσεις. Είναι ότι η Μίκα έλειπε χθες από το γάμο. Αλήθεια, ρε Βλάση, πού ήταν η Μίκα? Η Μίκα λείπει. Έπρεπε να φύγει για Αμερική επιγόντως. Θέμα υγείας, δε. Έλα, ρε, βρείτε εσείς γυναίκες σας τώρα. Αφήστε τα αυτά. Πάμε να πάρω τη μικρή, να την πάμε μια βολτίτσα να πάρει αέρα, γιατί έχετε πρίξει εδώ πέρα, έχετε ταράξει. Κλείστο, ρε, μη χρεώνες. Κλείστο. Αυτό είναι που θα ήταν εύκολο να το σκάσουμε. Άντε καλέ. Ελάτε καλά μου, προβατάκια, μάνα μου. Κάμετε στην άκρη να περάσουμε. Έλα, παιδί, προχώρα σου λένε. Καλέ, γιατί βρούμε έτσι, δεν τα κάνουμε ένα μπάνιο. Για πού το βάλαμε, κυρίες μου? Το σκάμε. Ωε καλέ, τα ιζούμε τα προβατάκια. Τα ισμένα είναι. Γέλατε μέσα γρήγορα. Αυτό είναι το ελιξίριο που θα κάνει τη Σόφο να απογειωθεί. Περίμενε με. Κατερίνα! Έχει πάει να φέρει τον καφέ σου. Τι είναι όλα αυτά εδώ μέσα, τι έγινε? Πού να ξέρω. Εγώ είμαι απολυμένη. Η απόλυσή σου αναβάλλεται. Αχ, αλήθεια λες. Αχ, να σε καλά. Ο πληθυντικός όμως επιβάλλεται. Ναι, με συγχωρείς. Με συγχωρείτε. Και για να ξέρω, μέχρι πόσο θα κρατήσει αυτή η αναβολή? Για όσο θέλω. Θα ζήσει με την αγωνία ή πουλιοχιά. Εντάξει, εγώ την αντέχω την αγωνία. Καλύτερα αγωνία παρά ανεργία, πλατανίτσα μου, σωστά? Ναι. Ό,τι πεις. Πείτε. Ωραία. Πείτε. Αυτό που λέω είναι να ανοίξεις αυτό εδώ το κουτί. Το secret και βλακίες. Έλα. Και γιατί δεν το ανοίγετε εσείς? Πού θα σε οδηγήσει η περιέργεια, πλατανίτσα? Στο κουτί. Καλύτερα στο κουτί παρά στο Ταμείο Ενεργείας. Έτσι, μπράβο. Καλέ, τι είναι αυτό? Τώρα θα το έχει βρει και θα αναρωτιέται ποιος είμαι. Παίρνω την Μάρη τηλέφωνο. Άστη λίγο να ψηθείς. Πάντα σ' άρεσε να δημιουργείς suspense πριν τη φύσεις. Ξέρεις πολύ καλά ότι μου αρέσουν τα καλομαγειρεμένα φαγητά. Εγώ πάλι τα προτιμώ αλτέντε. Βέβαια. Αλίμονο. Μιλάει το DNA. Λοιπόν, έχω δουλειά, σκλίνω. Κράτα με ενήμερη για ό,τι είναι, έτσι. Τσάω. Μη στενοχωριέσαι, βρε, Φλωρέτα μου. Θα βρούμε μια λύση. Δεν μπορείς, βρε, Χρυσέ μου, να χτυπάς πριν πεις. Για room service με πέρασες, κυρά μου. Για κοιτάξτε εδώ. Μη διανοηθείτε να προσπαθήσετε να ξαναφύγετε, γιατί καήκατε. Τέρμα τα αστεία. Καλέ, εσύ είσαι αυτή. Αυτός ο ωραίος δίπλα σου, το αγόρι μου ποιος είναι, ε? Για πες, κυρά Στέλλα, ποιος είναι? Αφού είπαμε, δεν τη λένε Στέλλα, γιατί βρε Χρυσέ μου επιμένεις? Φλωρέτα μου...
Εντάξει, κέρδισες. Εγώ είμαι η Στέλλα. Εσύ είσαι η Στέλλα και τούτος βραμμένος είναι. Ο πρώτος μου έρωτας. Και στερνοπέδι του παππού Χατζάκη. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Απαγορευμένον ειδήλιο. Πεθαίνω. Λοιπόν, λέγε, πού είναι το κοπέλι που έκανες με το Χατζάκη? Άντε πάλι. Λοιπόν, εντάξει, είμαι η Στέλλα, αλλά δεν έχω γιο. Δεν κατέω πράγμα! Μην αγριεύεις, ρε, εσύ, Φλωρέτα μου, μην τον αγριεύκει και τούτο. Ακούστε να δείτε. Δεν θα φύγετε από εδώ, αν δεν μου πεις που είναι το παιδί σου. Μόνο τυρόγαλο θα τρώτε και θα μείνετε παέ μέχρι να ομολογήσεις. Δεν έχεις μια ολιά, φιλότιμο, μωρέ. Ετσά θα μας αφήγεις. Γιάντα, θα με κάνεις ντά. Βούκινο θα σε κάμω σε όλο το ίντερνετ. Τι του λες, μωρέ Σίλβια, εδώ δεν έχουμε κινητά. Έχουν όμως οι δικοί μας. Άκου καλά, συφαλάκι. Οι δικοί μας, αν δεν μας αφήσεις ελεύθερες, θα κινητοποιήσουν όλη την Ελλάδα και θα γίνετε οι Χατζάκηδες viral video σε όλα τα social media και το new talk of the town video apps. Είδα new talk of the town video apps είναι αυτά που μου τσαμπουνάς και γιατί δεν τα ξέρω εγώ? Γιατί άραγε, εδώ πέρα δεν τρέχετε ούτε με 4G's. Νομίζεις? Φέρε μου εσύ το κινητό σου και θα σου τα πω όλα. Τι λες? Τι να περνάει η φιλενάδα μου. Κάτε κάτι καλέ, τι καθέστε να τσουρμώ άντρες. Έλα αγαπούλα μου, αγαπούλα μου, ηρέμησε, να δούμε τι θα πει η αστυνομία. Έχει αργήσει και αυτή μου φαίνεται. Κάνε κάτι ρε, τι ζούβας είσαι. Τι θες να κάνω μωρί, πήρα να ψαρέψουν να πούμε την πεπάρα και τσίφος. Σας λέω αυτοί οι χατζάκηδες δεν έκαναν τη δουλειά. Ωχ, τώρα που το λες. Τι έγινε ρε πατέρα, τι θυμήθηκες? Γεια σας. Η κυρία από το Ρομιτσόνα, ε. Κρουσόνα. Κρουσόνα, ναι. Ετοιμάζετε γάμο, βλέπω, ε. Ναι, ναι, και στα δικά σας εύχομαι. Ευχαριστώ. Αυτή η κοπέλα από τον Κρουσόνα που αναγνώρισε τη Φλωρέτα, αυτή πέρασε από το μαγαζί πριν από το γάμο. Την είδα, το θυμάμαι πολύ καλά. Να το, σας το λέω, οι κριτικοί την έκαναν τη δουλειά. Και τη Χαλούμα γιατί την πήρανε, ρε. Έξυπνε μία σημεία κουμπάρα πόνους, να πούμε. Αυτή η κριτική που λες θα μας τα πει όλα. Μήπως ξέρεις που μένει? Δεν μένει στην περιοχή. Όπως σου κάντε μια. Οπότε πάλι από το μηδέν. Οπα, για σκάστε λίγο. Τόπο, τι θέλει κι αυτός. Έλα ρε Ντέμι, εσύ μας έλειπες τώρα. Ποια φέιρε με δουλεύεις να πούμε. Εδώ έχω χάσει την αδερφή σου. Έχει εξαφανιστεί. Στο Καλατζέικο είμαι, πού να είμαι. Έχουνε απαγάκι και τη Φλόρα. Άσε, γίνεται ένας χαμός τώρα, παράτα με κι εσύ. Θες να έρθεις από εδώ? Αυτός μας έλειπε. Ρε Τσιφώτη, πάρε πάλι ένα τηλέφωνο τη Ρένα, ήταν πως ξέρει κάτι. Θα κοιμούνται του καλού καιρού, ρε παιδιά. Πω, μετά την πρώτη νύχτα του γάμου τους, τι μέρα τους ξημερώνει. Σε πιάσα. Μην ανοίξεις, ματάκια. Εντάξει, δεν ανοίγω. Όχι, γύρνα τώρα την άλλη. Μπράβο, λίγο αριστερά σου. Όχι, καρέκλα, κάθεσαι εδώ. Μπράβο, μην ανοίξεις ακόμα. Περίμενε. Περίμενε. Άνοιξε. Και άλλη έκπληξη. Είναι το πρώτο μας πρωινέ στο νέο μας σπίτι. Ήθελα να είναι τέλειο. Μήπως το έχεις παρακάνει με τις εκπλήξεις? Ωχ, μη μου πεις ότι δεν σ' αρέσει ο μελέτα μου. Ο μελέτα είναι εξαιρετική. Εκπλήξεις όχι και τόσο, η ντομάτα έχει ζαχαρώσει. Ήθελα να μαγειρέψεις εσύ, ρε ματάκι. Όχι, ήθελα να τα κάνουμε μαζί όμως. Με έφερες ένα έτοιμο σπίτι, γιατί τα έχεις ετοιμάσει όλα μόνος σου? Εδώ έπεσες έξω. Δεν τα ετοίμασα όλα μόνος μου. Αυτό είναι για σένα. Και άλλη έκπληξη. Διάβασε το. Ξέρω ότι δεν σ' αρέσουν οι εκπλήξεις. Αλλά νομίζω ότι αυτή θα σου αρέσει. Είναι η πρώτη φορά που βοήθησα τον Αχιλλέα και ναι, πλακωθήκαμε πάλι. Ελπίζω να μην βρήκε ευκαιρία όταν έφυγα και να ξανάλλαξε τη διακόσμηση. Μην του θυμώσεις που δεν σε ρώτησε, είχε την άδειά μου. Αχ, να ζήσετε ευτυχισμένη αδελφούλα. Σ' αγαπώ, Ισμήνη. Τώρα τι να σας πω. Να μας πεις
Πού θέλεις να πάμε ταξίδι του μέλητος. Ορίστε, αυτό θα το αποφασίσουμε μαζί. Είναι και αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να το αφήσουμε λίγο. Έχουμε πολλές εκκρεμότητες. Ω, καμία εκκρεμότητα δεν έχουμε. Όχι, είναι η δουλειά. Πού είναι το κινητό μου. Ας το κινητό. Όχι, ας το κινητό. Σε παρακαλώ. Είπα, ας το κινητό. Τώρα, δεν μας σταματάει τίποτα πια. Το καταλαβες. 15 κλήσεις. Μουρα στις κλήσεις. Έχει συζυγικά καθήκοντα τώρα. Δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει σωτηρία. Τι είναι ρε πατέρα. Τι έκανε λέει. Αγνοούνται. Φέρτο μου βρε αγόρι μου, σε παρακαλώ. Με κορόιδεψες, δεν υπάρχει νέο βίντεο. Μα τόσο άσχετος είσαι, μου θέλεις και απαγωγές. Βρε αγοράκι μου, δώστε μου, δηλαδή με μου σπάσεις τα νεύρα μου. Δώστε μου να πάρω ένα τηλέφωνο τους δικούς μου, να τους πω ότι είμαστε καλά. Για χαζό με περνάς, να τους πεις που είστε θέλεις. Γιατί ξέρω που είμαστε. Δώσ' μου το τηλέφωνο να τους πάρω, να τους καθησυχάσω. Να με μας κουβαλήσουν τις αστυνομίες, εσύ θα τρέχεις μετά. Όχι, όχι, την αστυνομία μην μπλέξουμε. Δώστε μου και μετά θα σου πω εγώ που θα βρεις το γιο της Στέλλας. Τι. Τον ξέρεις. Δώσ' το μου εσύ να πάρω εγώ τηλέφωνο και μετά θα τα κανονίσουμε, θα σου πω. Λοιπόν, κάτσε κάτω. Δυο κουβέντες μοναχά. Έννοια σου, η Σίλβια δεν είναι καθόλου φλίαρη. Ναι, ναι, λακωνική πάντα. Παιδιά, δεν θυμούμε τον αριθμό. Δεν πειράζει, θυμάμαι εγώ το κινητό του Λεωνίδα. Ωραία, λοιπόν, πάρε εσύ από απόκρυψη και σε ανοιχτή ακρόαση, να ακούω. Ναι. Έλα, Λεωνίδα μου, η Σίλβια είμαι. Σίλβια, πού είσαι, Καλούμα. Έλα, ρε. Εδώ είμαστε με τη Φλωρέτα. Σίλβια, πού είστε, πώς είστε, ποιοι σας έχουνε. Είναι καλά, καλά είσαι. Σήρα με την αστυνομία, να μας βρούμε. Κάστε, ρε. Όχι, όχι την αστυνομία, είμαστε μια χαρά. Φλωρέτα μου, οι καζάκοι θα σας έχουνε. Γιατί να μην πάρουμε τηλέφωνο την αστυνομία. Γιατί εδώ εμείς περνούμε υπέροχα. Ναι, φανταστικά. Ναι, έπρεπε να συνοδεύσω Λεωνίδα τη Φλωρέτα εδώ για να κλείσει κάτι εκκρεμότητες. Μην ανησυχείτε καθόλου, είμαστε καλά. Μην μας ψάξετε, θα γυρίσουμε εμείς. Λεωνίδα, σε παρακαλώ, μην ειδοποιήσετε την αστυνομία. Θα σας τα πούμε όλα, τα γυρίσουμε. Αλλά σε παρακαλώ, μην πάρεις την αστυνομία, μου το υπόσχεσαι. Άντε, δύο κουβέντες είπαμε. Τώρα. Έλα, Λεωνίδα μου, να πω και δυο κουβεντούλες στον άντρα μου, είναι εκεί και μετά στη Βανούλα. Ρώτα την αν προτιμάει την πίνα κολάδα κρύα ή ζεστή. Τι βλακίες λες και τώρα, ρε. Ρώτα, ρε, Λεωνίδα, θα σου εξηγήσω μετά να πούμε. Ο άντρας σου, Σίλβια, ρωτάει αν προτιμάς την πίνα κολάδα κρύα ή ζεστή. Ποιος άλλος είναι εκεί. Α, ο Φώτης, εντάξει, να του μιλήσω και του Φώτη. Βρε, γιατί δεν με αφήσατε να βγάλω ένα λόγο στο γάμο, ε. Μα... Παγωμένη πες του! Φάτε αν αργήσουμε! Φέρ' το εδώ! Τι έγινε, λέγε! Τι να γίνει, όλα καλά είναι λέει ασφαλής. Θα τακτοποιήσουν κάποιες εκκρεμότητες και θα γυρίσουν. Και εμείς την πιστεύουμε! Κι αν την απειλούσανε με περίστροφο στον κρόταφο για να πει ψέματα! Λεωνίδα μου, τι σου απάντησε αγόρι μου, πώς προτιμάει την πίνα κολάδα. Παγωμένη. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Είναι συνθηματικό, αγόρι μου. Τις τα έχω μάθει εγώ αυτά. Άμα κινδύνευε, θα έλεγε ότι την προτιμάει ζεστή. Α, τσακόλπα. Άρα δεν κινδυνεύουνε. Να μην ανησυχούμε. Τι να πω κι εγώ, μακάρι να είναι έτσι. Άντε, ρε πατέρα, δεν πάμε κι εμείς σιγά-σιγά. Μισό λεπτό. Άντε, τούτουρα. Αμ' όλα καλούπα, μην έρθει και ο Πάμιας εδώ. Ναι, ναι, πάω να πάρω την τσάντα μου, να κάνω κι εγώ τα κουμάντα μου. Τελείων. Περιμένετε, παιδιά, έρχομαι κι εγώ μαζί σας. Έχουμε αφήσει τον Ζαχαρία μόνο του σήμερα στην αποθήκη. Λεωνίδα, ό,τι χρειαστείς, πάρε μας. Εντάξει, ρε Φώτη. Ω, παρδέν για σένα, ρε. Πω, η αστυνομία την είχαμε ξεχάσει αυτή. Αφήστε την πάνω μου. Πάω να το παίξω ο Θόδωρας. Δεν πάμε από εδώ καλύτερα. Όλα καλά θα πάνε, ρε Λεωνίδα. Τώρα ξέρω θες να με ρωτήσεις. Αλλά τι να σου πω. Ότι μία σου η μαμά έφυγε και άλλη θέλει να φύγουμε μαζί. Με απάντησή μου την ξέρεις.
Σε παρακαλώ, ξανασκέψου το. Οι τρεις μας. Έχω φανταστεί την Ισπανία. Νομίζω θα σου ταιριάζει πολύ. Αλέγκριοι άνθρωποι, ωραίο φαγητό, ήλιος. Τι λες? Καλά, αν δεν θέλεις, μπορούμε να μείνουμε και Ελλάδα. Μπορούμε, ας πούμε, να πάμε στη Θεσσαλονίκη ή σε κάποιο χωριό. Θα συνεχιστεί για πολύ αυτό το βασανιστήριο. Ναι, η αλήθεια είναι, εγώ σε χωριό, σαν βασανιστήριο θα είναι, λοιπόν, το αποφάσισα. Σε πόλη θα πάμε. Πόσες ώρες μπορείς να το κάνεις αυτό? Να ονειρεύομαι τη ζωή μαζί σου. Πολλές. Τι περιμένεις να αλλάξεις και επιμένεις? Περιμένω να σου φύγει ο πόνος για ό,τι και αν έγινε και να αρχίσεις να βλέπεις τα πράγματα πιο καθαρά. Σου είπα ποτέ θα είμαστε μαζί. Πλάση το ξέρω ότι με αγαπάς. Άντε παράτα με, ρε Φέη. Μη μου ζητάς να κάνω πράγματα που δεν μπορώ, Βλάση. Έλα μαζί μου. Άσε, δεν θα πάρω. Το έχω ξαναδοκιμάσει το προϊόν. Βγήκες χάρτο. Εγώ το μόνο που θέλω... Το μόνο που θέλεις είναι να παίζει με την ψυχολογία μου. Αν με αγαπάς όπως λες, άσε μ' ήσυχο. Σε παρακαλώ, θέλεις να πάμε λίγο μέσα στο σπίτι σου, να ηρεμήσεις, να μου... Δεν έχω σπίτι, δεν έχω τίποτα. Μόνο την κόρη μου. Μόνο εσύ μου έχεις απομείνει. Το ξέρεις. Τελικά είχα δίκιο, ε. Έφυγε για πάντα. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ρεπλάσιο. Δεν είμαι και τόσο χαζός. Θες να πιστέψω αυτά που είπες πριν, ότι έφυγε για λόγους υγείας? Μίμη, δεν έχω ρίξει δύνατο. Τι γίνεται εδώ? Είχαμε κανένα νέο από τη Σίλβια, από τη Φλωρέτα. Ναι, μιλήσαμε μαζί τους, καλά είναι, λέει. Τι να πω, ξέρω εγώ. Δεν κινδυνεύουνε, λέει, αλλά εγώ φοβάμαι. Εντάξει. Άρα όλα είναι ωραία. Ακούσε πάνω ότι είναι μια χαρά. Τι ωραία, ρε. Πού το έδεσαι ωραία? Και εσύ τι μούτρα είναι αυτά, ε? Πού χάθηκες χθες το βράδυ? Μιλάς, ε. Με το Μίμη τι λέγατε λίγο πριν? Έγινε κάτι? Αυτό έγινε. Μίκα, έφυγε. Παρακαλώ. Κυρία Σταθάτου. Η ίδια. Πήρα να δω αν λάβατε τα διαπιστευτήριά μου. Ώστε εσείς αφήσατε τα πράγματα στο γραφείο μου. Ποιος είστε, τι θέλετε? Θα τα πούμε από κοντά. Και τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θέλω να βρεθούμε από κοντά? Θα έπρεπε. Μόνο για το δικό σας καλό θα είναι αυτή η συνάντηση. Θέλετε να τα πούμε σε κάποιο καφέ σήμερα? Δεν έχω χρόνο για ραντεβουδάκια με αγνώστους. Αν θέλετε, περάστε από το γραφείο μου. Τον δρόμο τον ξέρετε πολύ καλά, από ό,τι φαίνεται. Έξυπνοι και ετοιμόλογοι. Όπως ακριβώς μου τα είχαν πει. Ότι δεν έχω πολύ υπομονή με αγνώστους, σας το έχουν πει? Θα φροντίσω τότε να μην είμαστε άγνωστοι για πολύ. Να με περιμένετε. Τις απήγαγαν. Φώτη, άλλες ψέματα για να δικαιολογηθείς που άργησες. Ρε, σου λέω, τις χάσαμε. Ευτυχώς μας πήρε η Σίλβια και μας είπε ότι είναι καλά. Τι να πω, ρε φίλε, τι να πω. Καταραμένες είναι αυτές οι οικογένειες, όλα τα στραβά πάνω τους. Εντάξει τώρα, ε. Το βάλες και εσύ το χεράκι σου. Γιατί, ρε Φώτη, εγώ τις απήγαγα. Έλα τώρα, ρε Ζάχο. Όλοι ξέρουμε την καντεμιά που φέρνουν κάποιοι στους γάμους. Σκάσε, ρε. Τι καντεμιά λέτε? Γιατί ξέρετε, πιστεύω πάρα πολύ στις προλήψεις. Α, ταιριάζεται πολύ στις ίδιο. Μπράβο. Σταμάτα, ρε. Κατερινάκη, που λες, λέγαμε, ξέρεις τι λέγαμε? Το λέγαμε για ένα φίλο μας, λέγαμε. Ναι, που είναι μεγάλος γκαντέμις. Αλλά εσύ, Κατερίνα, δεν το ξέρεις. Φώτη, τον ξέρει? Ναι. Όχι, Κατερίνα μου, δεν το ξέρει. Μακριά από εμάς οι κακορίζοι και άνθρωποι. Σας έφερα κάποια δελτία. Γεια σου, Ζαχαρία. Γεια σου, Κατερίνα. Κατερίνα, γεια σου. Κατερίνα! Την είδες, ρε, πως φτηνόταν? Έτσι τα έφτηνε και εμένα, αν σ' άκουγε. Πού να άκουγε και το άλλο.
Η Μίκα έφυγε για Αμερική. Τώρα μην μου πεις ότι και γι' αυτό φταίω εγώ. Αφού είναι αγόρι μου, είσαι κατεμόσαυρος. Τι να λέμε τώρα. Συγγνώμη, ξέχασα αυτό το δελτίο. Θα σε σκοτώσω, ρε. Θα σε σκοτώσω. Ακόμα κανένα νέο. Ακόμα κανένα νέο. Πού είναι η αδερφούλα με, πού είναι! Σταμάτα ρε, μην μείνονται, ρε. Σε καλά είναι, λέμε. Ναι, καλά είναι. Και άμα είναι καλά, γιατί μένει εξαφανισμένη. Αλλά βέβαια, τι σε νοιάζει εσένα, σε βολεύει να μείνει εξαφανισμένη. Να σου μείνει και η περιουσία! Τώρα φταίω εγώ να το τσιμπεντώσω. Τσιμπέντωσε τον, κάνω τι θες. Εγώ πάντως με σταυρωμένα χέρια δεν κάθομαι. Και τι θα κάνεις, μωρή η Ατζελίνα, εσύ. Τι να κάνει, μωρή η Τούτουρα. Από την Τούτουρα περιμένεις. Άχρηστε, την αδερφούλα που θέλω πίσω, ρε. Σταμάτα, μωρέ. Πω σένα περίμενα. Θα πάρω τηλέφωνο το παππού. Το δικό σου. Ψευδόνιμο είναι, ρε, Σπίρτο. Έλα ρε παππού, είχες κανένα νέο. Τζίφωσε, νάδα, άκου από μένα τα νέα. Κριτική ήταν η τύπη ρε, έτσι όπως τα ακούς. Ναι. Μαύρα κρικρή, κάνανε τους στο γάμο ρε σου λέω. Χαμός έγινε. Λοιπόν, θα μάθεις ό,τι μπορείς. As soon as possible. Εντάξει, ωραία ναι, από πού είναι, από πότε κρατάει η βράκα τους. Όλα αυτά, κάτσε μωρή από εδώ. Ναι ρε, ρε θα σου δώσω και λεπτομέρειες. Τι εγώ θέλω να μάθω λεπτομέρειες. Περίμενε ρε, περίμενε. Άντρες μετά σου λέει. Καλά. Μόνο θα τη βρω τη Σίλβια. Τώρα θα δεις. Ναι. Καλημέρα. Βάνα Τούτουρα εδώ. Πρέπει να σε δω επιγόντως. Αγόρι μου, δηλαδή. Καπέλα, αυτή την έχεις δει. Είναι πολύ ωραίο ξενομάζ. Περίμενε, προηγείται άλλη. Έλα, ρε Ανέστη. Κατάλαβες για ποια σου λέω. Δεν την έχεις δει. Ρώτα και στο Γιάνναρο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι έγινε. Δηλαδή, αυτή τη Βαγγελιά από την Κρήτη δεν έχει δει κανείς. Άφαντη, έχει εξαφανιστεί. Σαν να μην υπάρχει. Όπως και η Μίκα. Άλλο θέμα. Άλλο θέμα, άλλο θέμα. Σηκώθηκε και έφυγε και μας παράτησε. Βαλτός είσαι. Ρε εσύ, αγόρι μου, συγγνώμη. Ξέρω ότι σου ξύνω την πληγή, αλλά δεν άφησε μόνο εσένα στα κρύα του λουτρού. Ξέρω, πατέρα, άφησε και το Βλάση. Και το Βλάση και όλους μας, Μίμη. Τώρα, τι θα γίνει με το νεολογικό μου, λες. Αν το πουλήσει. Αν το έχει πουλήσει ήδη, τι θα κάνουμε, ρε, τι θα απογίνουμε εμείς. Θα πάρω τηλέφωνο το Λουκά να μάθω. Έλα, μην πάρεις κανένα Λουκά. Και να ξέρει έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να σου πει. Σωστά. Κόρη του είναι, το μέρος της θα πάρει. Άρε Μίκα, τι μας έχεις κάνει. Άρε Μίκα, τι θα απογίνουμε, ρε αγόρι μου. Τι θα απογίνουμε. Ναι, δεν σ' αντέχω. Σε παράτησε. Αχιλλέα, τι λόγια είναι αυτά. Δηλαδή, Βλασάκομαι, ενώ εμείς παντρευόμασταν η Μίκα. Ακριβώς. Και εξαφανίστηκε και η Φλωρέντα με τη Σίλβια. Λεωνίδα, τα κορίτσια έδωσαν σημείο ζωής. Είπα να μην ανησυχούμε. Λοιπόν, σταμάτα να έχεις αυτά τα μούτρα, θα γυρίσουν. Ενώ η Μίκα, από ό,τι φαίνεται, δύσκολο. Μου άφησε για αυτό το γράμμα, να μην έχω και απορίες. Αχ, Βλασάκο μου, ηρέμησε. Είμαι εγώ εδώ. Έλα. Όλοι είμαστε εδώ για σένα, Βλασάκο μου, όλοι. Ναι, ρε, αγόρι μου, όλοι. Όλοι έτσι θα το κάνατε πάντα με τη Μίκα. Χωρίζατε, τα ξαναβρίσκατε. Ποιος σου λέει ότι θα ξαναγίνει πάλι έτσι. Μωρέ, λες. Ναι, ρε. Ναι, ρε, Βλάση, τώρα τι συζητάμε. Πες μου, βρε, Φλωρέτα μου, πριν γυρίσει αυτός με το νερό, έχεις όντως εσύ ή γιο μαζί με αυτό το χατζάκι, γι' αυτό σε κυνηγάνε αυτοί οι αγρίκοι. Σου είπα, όχι, κάνουνε λάθος. Πριν από πόσα χρόνια ήσουνα με αυτόν το χατζάκι εσύ? Πολλά. Έχει κάποια σημασία? Τίποτα, κάτι σκέφτομαι. Πες μου τώρα εσύ πριν πόσα χρόνια ήσουνα με αυτό το χατζάκι, δηλαδή ας πούμε, άμα είχες γιο, πόσο χρονό θα ήτανε? 28. Α, μάλιστα. Περίπου. Λοιπόν, εσύ πιες αυτό. Και εσύ θα μου πεις επιτέλους που είναι ο γιος σου. Σου είπα, βρε αγόρι μου, δεν έχω γιο. Η υπομονή μου έχει αρχίσει να εξαντλείται. Όχι. Όχι. Δεν το πιστεύω. Κύριε Στέλλα, τι τα έπαθε. Ξέρω εγώ, βρε αγόρι, και τι της έκαμες. Κύριε Στέλλα. Φλωρέτα. Τι με κοιτάς, κύριε Στέλλα, το γιο σου λέω ψάχνω. Ξέρεις που είναι ο γιος σου. Όχι. Κύριε Στέλλα. Κύριε
Εστέλα! Φλωρέντα! 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 Έλα! Φλωρέντα! 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 Πατέρα! Πατέρα! Έλα ρε! Πάλι εδώ είναι αυτή! Περίμενε, ας το πάνω. Καλημέρα, Δεσποινής. Ψάχνετε τραπέζι, καθίστε όπου θέλετε. Σαν το σπίτι σας. Όχι, δεν ψάχνω για τραπέζι. Καφεδάκι, να το πάρετε μαζί σας, take away. Ούτε καφέ, κάτι άλλο έψαχνα. Τι άλλο, πείτε μου εμένα, είμαι της γειτονιάς, τα ξέρω όλα. Να σας πω κάτι, δεν χρειάζεται να μου πείτε τίποτα. Νομίζω ότι αυτό που έψαχνα το βρήκα εδώ. Εδώ. Ακριβώς. Αυτό που έψαχνα το βρήκα εδώ. Εδώ. Έχουμε πέσει σε τρελή. Αυτό που έψαχνε το βρήκε εδώ. Πατέρα, κάθετε. Μπράβο. Λοιπόν, Δεσποινής, βλέπω καθίσαμε. Τι να φέρω? Να σας πω σε λίγο. Σε λίγο. Σε λίγο. Σε λίγο. Άσε, δεν θα πάρω. Το έχω ξαναδοκιμάσει το πλέον. Βγήκες χάρτο. Εγώ το μόνο το που θέλω. Το μόνο που θες είναι να παίζεις με την ψυχολογία μου. Αν με αγαπάς, όπως λες, άσε μη σιγού. Είναι ένας κούκλος έξω και ζητάει να σας δει. Λέει ότι είναι θαυμαστής σας. Θαυμαστής? Ναι, έλα, πες του να περιμένει. Έχω πάρα πολύ δουλειά. Δεν θα σε χρειαστούμε άλλο. Μπορείς να πηγαίνεις, μικρή μου. Συγγνώμη κύριε, πώς μένετε έτσι? Δεν μου αρέσει να περιμένω. Και εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου οι γενείς άνθρωποι. Από ό,τι κατάλαβα για σένα λέει. Μάλλον θέλει να... να πούμε οι δυο μας. Πήγαινε όμορφη. Μαζέψου πλατανιά! Εντάξει καλέ, δεν είπα τίποτα. Να δει, Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε και τι θέλετε? Κατευθείαν στο ζουμί. Η νέα πρόεδρος. Μ' αρέσει. Μιας και είπατε ζουμί. Μπορείτε να μου εξηγήσετε αυτό εδώ το υγρό που μου στείλατε τι είναι? Μία πρόταση. Μπορούμε να αφήσουμε τα ενίγματα γιατί έχω πάρα πολλή δουλειά και ο χρόνος τρέχει, ξέρετε? Το ίδιο και οι ευκαιρίες. Τώρα που λέτε ευκαιρίες, στην κάρτα που μου στείλατε γράφατε πως έχετε έναν τρόπο να επεκταθεί η Σόφο. Και καλά θα κάνετε να το πιστέψετε. Γιατί κυρία Σταθάτου, εμείς οι δύο έχουμε να πούμε και να κάνουμε πολλά. Ποιος είναι ο ψαράς και ποιος το ψάρι. Δεν γίνεται αυτό που ζω, δεν γίνεται. Λες γιατί η μπανιέρα? Δεν υπάρχει μπανιέρα ούτε καν υδρομασάζ. Ωραία, λοιπόν, πήγαινε στην αποθήκη να συντονίσεις από εκεί την επιχείρηση. Δεν μπορεί με δυο τους φασίνα θες να βάλεις. Να σε περιμένω ρε, να σου σταθώ να έχεις παρέα. Έχω παρέα, το τέμι, εμένα. Αυτό το σημάδι που έχεις στο λαιμό σου είναι από γεννησιμίου σου. Αφήστε τα σημάδια τώρα και φέρ' μου το τηλέφωνο. Ακούω πολλά βελάσματα. Ναι. Τι να πω, μάνα μου. Με έναν πόνο. Σίλβια, πρέπει να βοηθήσουμε. Ορίστε, ορίστε, ορίστε. Ξέρεις τα ξεγεννάς κατσίκες. Και μουγκανικά. Δεν εννοούσα όμως να πάμε να ξεγεννήσουμε την κυρία Καντήλο. Σίλβια, πάμε να ξεγεννήσουμε κατσίκα. Η Σίλβια. Τώρα. Μάζεψε τώρα τη μοναδική σου πελάτησα. Δεν είμαι τραπέζι να με μαζέψει. Σιγά ρε παιδιά, θα χειδούν καφέδες. Να χειδούν ρε. Γιατί να σας εμπιστευτώ, κύριε... Ηλιάδης. Μάρκος.